Ναι, ο Ερμής ήταν κουτάβι 2 μηνών. Ήταν στο Ολυμπιακό χωριό και καθόταν δίπλα σε 2 νεκρά κουταβάκια, τα αδερφάκια του προφανώς. Καθόταν ακίνητος εκεί και περίμενε. Ήταν μία φίλη μας η οποία τον πήρε αγκαλιά, τον πήρε σπίτι της και την άλλη μέρα τον φέραμε εδώ. Την αρχή ήταν πάρα πολύ δειλός. Δεν κουνιότανε καθόλου, δεν έβγαινε από το σπιτάκι. Μετά βέβαια ζωήρεψε πάρα πολύ και μετά άρχισε να αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του. Τώρα μας κάνει ό,τι θέλει ο Ερμής. Είναι ίσως το πιο χαρούμενο σκυλί που έχουμε εδώ. Είναι πανέξυπνος. Είναι αγκαλίτσας μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Είναι περίπου 6 μηνών τώρα, κοντεύει 6 μηνών νομίζουμε. Τα πάει καλά με τους άλλους, με τους ξένους δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θεωρεί ότι τους γνωρίζει όλους και με όλους έχει καλή επαφή. Πολύ κοινωνικός ο Ερμής. Ο Ερμής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του ήταν πάρα πολύ έντονος, πάρα πολύ ευχάριστος. Για μένα ήταν ο πιο ενδιαφέρον, πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί του. Ήταν πάρα πολύ έντονος, με πάρα πολύ όρεξη, πάρα πολύ χαρούμενος και αν εσύ απολάμβανες απλά την εκπαίδευσή του, αυτός σε έκανε να την απολαμβάνεις στο δεκαπλάσιο. Ένα σκύλο έντονη δραστηριότητα δεν έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση ότι όλη μέρα θα χρειάζεται να είμαστε κάπου και να τρέχουμε. Αρκεί να μπορούμε να του μάθουμε πού να διοχετεύει την ενέργειά του με σωστό τρόπο μαζί μας. Η βασική εκπαίδευση και εκμάθηση εντολών γενικότερα, εφόσον μαθαίνονται σωστά στο σκύλο, είναι ένα παιχνίδι για εκείνον, το οποίο τον εκτονώνει πνευματικά καθώς χρησιμοποιεί το μυαλό του. Όταν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί και πώς δρά ένα σκύλος, έχουμε καταλάβει και το λόγο που η βασική εκπαίδευση μέσα στην καθημερινότητα του σκύλου είναι απαραίτητη και του κάνει μόνο καλό. Η βασική εκπαίδευση είναι η γλώσσα επικοινωνίας όπου χτίζουμε με το σκύλο μας, προκειμένου να έχουμε μια αρμονική καθημερινότητα και να μπορούμε να επικοινωνούμε σωστά. Ταυτόχρονα είναι το μέσο το οποίο θα μας διδάξει το πώς λειτουργεί, το πώς δρά και πώς σκέφτεται ο σκύλος μας. Ο Ερμής ήταν δίπλα σε 2 νεκρά κουταβάκια, τα οποία μάλλον είχαν φάει φόλα, γιατί είχαν και αφρού στο στόμα. Οπότε προφανώς σώθηκε, είναι ο μόνος που σώθηκε από τη φόλα. Τα άλλα θα πέθαναν μέσα σε φρικτούς πόνους, έτσι μόνα τους. Δεν ξέρω τι είδους άνθρωποι μπορούν να αντέχουν να κάνουν τόσο κακό. Φαίνεται να είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης να καταφεύγουμε σε εύκολες λύσεις χωρίς να μας νοιάζει το κόστος. Θεωρούμε ότι ο κόσμος αυτός μας ανήκει. Θεωρούμε ότι είμαστε το είδος το οποίο έχει κυριαρχήσει σε όλα τα επίπεδα πάνω στη γη και εφόσον και η γη είναι δική μας, εμείς θα πρέπει να κανονίζουμε για το ποιος θα ζήσει, πού θα ζήσει, πότε θα ζήσει και αν θα ζήσει.
όταν πάει ένας άνθρωπος να ρίξει μία φόλα για να δηλητηριάσει ένα σκύλο, κάτι πέρα για πέρα ανήθικο, κάτι απαράδεκτο, εκμεταλλεύεται την πείνα ενός ζώου, την ανάγκη του να τραφεί, ώστε να το δηλητηριάσει, ώστε να το εξαλείψει, ώστε να το βγάλει από εκεί πέρα, να πάψει αυτό να βρίσκεται εκεί, να πάψει να δημιουργεί πρόβλημα σε εκείνον. Ο Ερμής θα κατέληγε κι αυτός από φόλα, αν εκείνη την ημέρα είχε φάει, όπως και τα αδελφάκια του, το δηλητηριασμένο δόλωμα. Ένα σκυλί που είναι πανέξυπνο, ή μη εμολικό σκυλό, πανέμορφο. Ένα σκυλί που μπορεί να συμβιώσει με παιδάκια, που μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα, γιατί είδαμε ότι όσες φορές προσπαθήσαμε να του μάθουμε κάτι, αμέσως το έπιανε. Αυτό λοιπόν το σκυλί, που είναι σχεδόν σαν άνθρωπος, θα είχε καταλήξει έτσι από φόλα κι αυτό. Η παιδεία μας είναι αυτό το οποίο θα έλυνε όλο αυτό το ζήτημα από τη μία πλευρά. Να καταλαβαίναμε οι άνθρωποι αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν είμαστε κυρίαρχοι του πλανήτη, ότι δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Και από την άλλη πλευρά, η κοινωνία μας θα πρέπει να μεριμνήσει, η πολιτεία να μεριμνήσει, ώστε αυτά τα σκυλάκια να μην βρίσκονται εκεί πέρα. Μπορεί να μην έχουν μια στέγη το χειμώνα όταν βρέχει, ή μπορεί να μην έχουν φαγητό να φάνε, νερό να πιούνε. Οπότε θα έπρεπε εκεί πέρα να μεριμνήσουμε και να τα βοηθήσουμε αυτά τα σκυλάκια να βρουν ένα σπίτι που εκεί πέρα θα περνάγανε καλά, γιατί είναι σκύλοι οι οποίοι έχουν τόσα πολλά πράγματα να δώσουν και είναι κρίμα και άδικο να χάνονται με αυτόν τον τρόπο. Ο Ερμής έχει να προσφέρει πάρα πολλά, πάρα πολύ ενέργεια, οτιδήποτε κάνει, το κάνει πάρα πολύ ευχάριστα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα αναζητούσε κάτι αντίστοιχο, θα είχε να προσφέρει πάρα πολλά, θα τον έκανε να απολαμβάνουν πάρα πολύ την καθημερινότητά τους.